πόλεμος νεύρων και πάλι στη Σοφοκλέους. Ποιες μετοχές πρωταγωνιστούν στο νέο σενάριο. Ευθεία σύνδεση με τον πίνακα του χρηματιστηρίου. Αρχίζει και πάλι ο χορός των θυμών. Τραύματα άφησε και στα μετοχικά αμοιβαία η κρίση στο χρηματιστήριο. Μιλάει στην κάμερα του Alpha Sky ο Γιώργος Βεντουράτος της τέλεσης ΑΕΔΑΚ. Οι εισηγμένες επιχειρήσεις αξιοποιούν τη θετική προοπτική της αγοράς. Ποιοι ετοιμάζονται για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου? Στο στούντιο ο πρόεδρος της ομώνυμης εισηγμένης Μιχάλης Μαΐλης. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ευκαιριακή αποδεικνύεται μέχρι στιγμής η χθεσινή ανάκαμψη της αγοράς και όλα δείχνουν ότι οι χθεσινοί αγοραστές έσπευσαν, τουλάχιστον νωρίτερα, να ρευστοποιήσουν τα κέρδη τους, συντηρώντας έτσι επεισόδια από το πτωτικό σενάριο των τελευταίων ημερών. Η σημερινή συνεδρίαση εμφανίζει έντονα νευρικά χαρακτηριστικά που δεν είναι άσχετα με την νευρικότητα με την οποία κινείται η εβδομάδα σε όλες τις διεθνείς αγορές. Η τονωτική τοποθέτηση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Γιάννου Παπαντονίου κατά τη χθεσινή συνέντευξη στο CNN ερμηνεύτηκε από την αγορά στη μακροπρόθεσμη διάστασή της, ενώ σε ό,τι αφορά τη βραχυπρόθεσμη προοπτική, η αγορά εξακολουθεί να παραμένει εξαιρετικά ευάλωτη, κυρίως στις ανεύθυνες εκτιμήσεις και στη φημολογία που κυριαρχεί. Σε αυτό το πνεύμα αναβλήθηκε και η προγραμματισμένη για σήμερα συνεδρίαση της Επιτροπής της Βουλής για το χρηματιστήριο. Να δούμε τώρα πώς κινείται η αγορά αυτή την ώρα. Βλέπετε κι εσείς θετικά 0,11%. Θετικά κινούνται τα leasing, οι συμμετοχές, οι επενδύσεις, οι διάφορες, ο βιομηχανικός δείκτης και οι 20 επιλεγμένες μετοχές του δείκτη Financial Times με άνοδο 0,26%, οριακά θα λέγαμε, οριακά όπως είναι και ο γενικός δείκτης. Είχαμε το πρωί πτώση, άνοδο γύρω στο 2,5%, πτώση γύρω στο 1,25-1,30% και τώρα έχουμε άνοδο 0,25%, χαρακτηριστικά νευρικής αγοράς. Η πρόσφατη κρίση στο χρηματιστήριο επηρέασε όπως ήταν φυσικό και τα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια. Ο Γιώργος Βεντουράτος, διευθυντής της τέλεσης ΑΕΔΑΚ που διαχειρίζεται αμοιβαία κεφάλαια, μίλησε στην κάμερα του Alpha Sky και στη Βιργινία Στοϊκίδη. Καθώς ο γενικός δείκτης κατρακυλούσε τις τελευταίες ημέρες, τα τηλέφωνα στις εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων έπαιρναν φωτιά. Οι επενδυτές έδιναν εντολές ρευστοποίησης μεριδίων και έτσι η κατηγορία των μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων κλειδονίστηκε από τους μετασεισμούς της Σοφοκλέους. Υπήρχε πίεση πωλήσεων και στο χρηματιστήριο, η οποία μεταφέρθηκε και στα αμοιβαία κεφάλαια. Οι λόγοι είναι πολλοί. Αφενός με ψυχολογική, βλέπει κάποιος ότι πέφτει το χρηματιστήριο. Έχει τα μετοχικά αμοιβαία επενδύσεις στις μετοχές, άρα πουλάει ή ρευστοποιεί μέρος ή όλη την επένδυσή του. Υπήρχαν άλλοι οι οποίοι είχαν επενδύσει και σε μετοχές και σε αμοιβαία, δεν μπορούσαν να πουλούν τις μετοχές, άρα πουλάγανε τα μετοχικά αμοιβαία. Τα πρώτα σημάδια της νευρικότητας των επενδυτών φάνηκαν την περασμένη Τετάρτη με την πτώση του δείκτη μεριδίων κατά 0,70% και του καθαρού ενεργητικού κατά 0,06% αντίστοιχα. Το καθαρό ενεργητικό αυτής της κατηγορίας αμοιβαίων υποχώρησε από τα 5 στα 4,5 δισεκατομμύρια δραχμές. Οι εντολές για ρευστοποίησης μεριδίων συνεχίστηκαν και την περασμένη Παρασκευή, με αποτέλεσμα ο δείκτης μεριδίων να παρουσιάσει κάμψη κατά 0,10% και ο δείκτης καθαρού ενεργητικού κατά 3,32%. Η αξία του καθαρού ενεργητικού υποχώρησε κι άλλο, αγγίζοντας τα 4,3 δισεκατομμύρια δραχμές. Τη Δευτέρα, και ενώ οι επενδυτές έβλεπαν το γενικό δείκτη να συνεχίσει την καθοδική του πορεία, προχώρησαν στις μεγαλύτερες ρευστοποιήσεις. Έτσι, ο δείκτης κυκλοφορού των μεριδίων μειώθηκε κατά 2,52% και ο δείκτης καθαρού ενεργητικού κατά 7,73%, ενώ η αξία του διαμορφώθηκε στα 3,8 δισεκατομμύρια δραχμές. Η πίεση ήταν, θα έλεγα, σε λογικά πλαίσια. Είχαμε και συμμετοχές κάθε μέρα. Όμως η πλειοψηφία ήταν εξαγορές. Πολλοί από αυτούς γύρισαν στο διαχείριση διαθεσίμων περιμένοντας να ηρεμήσει η κατάσταση και να ξαναμπούν. Άλλοι μπήκαν στον τραπεζικό τους λογαριασμό και περιμένουν πάλι να ξαναμπούν. Ωστόσο, οι απώλειες των δικτών αυτών σε σχέση με τη μεταβολή τους από την αρχή του έτους δείχνουν αμελητές. Συγκεκριμένα, τα μερίδια των μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων έχουν αυξηθεί κατά 196% και ο δείκτης του καθαρού ενεργητικού κατά 792%. Αμείωτη συνεχίζεται στο μεταξύ η δραστηριότητα των εισηγμένων επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη μνήμα να κάνουμε στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου από τα ιχθυοτροφία Σελόντα και την εταιρεία πληροφορικής Altec. Να αναφέρουμε όμως και για την εταιρεία ξηρών καρπών Καρδασιλάρης ότι υλοποιεί ήδη το επεκτατικό πρόγραμμά της στις ξένες αγορές. Πράσινο φως για τις Σοφοκλέους πήραν και τα ναυπηγεία νεορίου Σύρου. Η Πάλε Ποτέ Κρατεά Εινοποιία Μεταξά αλλάζει χέρια για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες. Πωλείται στην Ολλανδική εταιρεία Bols Royal μέσω της UDV. Μαζί με τα προϊόντα Ούζο 12, Σαλονικιό, Ναυτάκι και Ούζο Καραβάκι πωλούνται και οι εγκαταστάσεις του εργοστασίου στην Κάτω Κηφισιά, ενώ το τίμημα δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό.
Η Cardigo επεκτείνεται στη διεθνή αγορά με την εξαγορά ποσοστού πολωνικής εταιρείας και τη δημιουργία joint venture με ελβετική εταιρεία. Έτσι, η Καρδασιλάρης, που διαθέτει ήδη εργοστάσιο στη Μολδαβία, θα καλύψει και τις ανάγκες των αγορών της Γερμανίας, της Αυστρίας, της Τσεχίας, της Ουγγαρίας και της Πολωνίας, ενώ με την ελβετική εταιρεία δημιουργεί μονάδα παραγωγής φιστικιών στην Αργεντινή. Σε αύξηση κεφαλαίου κατά 26,3 δισεκατομμύρια δραχμές προχωράει η Altec με έκδοση μετοχών σε αναλογία 5 νέες για κάθε 10 παλαιές. Τα 5 δισεκατομμύρια από το νέο κεφάλαιο που θα αντληθεί θα χρησιμοποιηθούν για τη συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της Sisware. Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ετοιμάζονται να προχωρήσουν και τα ιχθυοτροφία σε Λόντα μετά τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 9 Οκτωβρίου. Την ίδια ώρα προετοιμάζεται και η εισαγωγή της θυγατρικής της Τρίτων στη Σοφοκλέους, ενώ σε αύξηση κεφαλαίου προσανατολίζεται και η Sea Farm, η οποία συμμάχησε με τη Σελόντα πριν από 3 μήνες ανταλλάσσοντας μετοχές. Και στην παράλληλη αγορά εισάγεται η Νεόριο Ναυπηγή Ασύρου, η οποία πήρε χθες και την έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η εισαγωγή θα γίνει με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, από τις οποίες ένα μικρό μέρος θα διατεθεί με ιδιωτική τοποθέτηση. Να παραμείνουμε σε επιχειρήσεις. Σημαντικές κινήσεις έχουμε και στις εταιρείες του κλάδου της πληροφορικής. Το ρεπορτάζ για τη στρατηγική συνεργασιών της εταιρείας Plesio Computers είναι του Ανέστη Ντόκα. Νέες προοπτικές ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της Plesio Computers στο εξωτερικό διανοίγονται με τη συμμετοχή της συγκεκριμένης εταιρείας πληροφορικής στην Interaction. Η Interaction αποτελεί ένα διεθνή οργανισμό στον οποίο συμμετέχουν 9 ευρωπαϊκές εταιρείες με τίσιο τζίρο 200 δισεκατομμυρίων δραχμών, απασχολώντας 2.500 περίπου εργαζομένους, ενώ καλύπτει περίπου το 3% της συνολικής ευρωπαϊκής αγοράς. Μέσω αυτής της εταιρείας εμείς θα προωθήσουμε τη διεθνή μας θέση. Θέλουμε να διεισδύσουμε με αυτόν τον φορέα στην ευρωπαϊκή αγορά. Στο κομμάτι τώρα της ελληνικής εργασίας, ξεκινήσαμε τη συνεργασία με το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκι. Με σκοπό την υποστήριξη των πωλήσεων του νέου μας ηλεκτρονικού καταστήματος, του ePlesio. Το Plesio Computers εμφανίζει αξιόλογη άνοδο των μεγεθών του κατά το πρώτο εκτάνο του 1999. Ειδικότερα οι πωλήσεις παρουσιάζουν αύξηση κατά 71% και τα καθαρά κέρδη προφόρων κατά 37% σε σχέση με το αντίστοιχο οκτάμενο του 1998. Ο κύριος Γιώργος Γεράρδος, πρόεδρος της Plesio Computers, μιλώντας στην κάμερα του Alpha Sky, αναφέρθηκε και στην πορεία του ελληνικού χρηματιστηρίου αλλά και της μετοχής της Plesio Computers. Πιστεύω ότι η δυναμική των εταιριών της μέσης και της μικρής κεφαλαιοποίησης είναι τεράστια και δεν μπορεί να ανακοπεί με τίποτε. Υπάρχουν μέσα σε αυτό το χώρο πάρα πολλές εταιρείες που είναι πολύ καλές εταιρείες. Υπάρχουν και κάποιες αμφισβητούμενες. Εντάξει, αλλά αυτή τη στιγμή ο χώρος έχει πολλές αξιόλογες εταιρείες. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτός ο χώρος θα πάει πολύ καλά. Με διεθνές πλέον προφίλ, η εταιρεία Μαΐλης βρίσκεται κοντά στην υλοποίηση μιας μεγάλης επένδυσης στο εξωτερικό που θα την καταστήσει εισάξια των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Τα σχέδια και τις προοπτικές της εταιρείας θα συζητήσουμε τώρα με τον ίδιο τον επικεφαλή. Φιλοξενούμε σήμερα στο στούντιο του Συντάγματος τον Μιχάλη Μαΐλη, πρόεδρο της ομώνυμης εισηγμένης εταιρείας. Κύριε Μαΐλη, καλώς ήρθατε στον Alpha Sky. Καλημέρα κύριε Τσαρακλή, ευχαριστώ. Έχουμε μια, να ρίξουμε μια ματιά στη συνεδρία. Είναι μια καλή συνεδρία σήμερα, τουλάχιστον μπορεί να είναι νευρική, αλλά είναι ήρεμη. Είναι κοντά στο συν πλην, αλλά κοντά στα όρια. Αναζητείται ισορροπία αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η είδηση. Αναζητείται ισορροπία. Θα θέλατε να κάνετε ένα σχόλιο για την αγορά? Κοιτάξτε να δείτε, η μεγάλη διόρθωση που όλοι περιμένανε, νομίζω ότι έγινε. Η πορεία του χρηματιστηρίου πιστεύω ότι διαγράφεται ιδιαίτερα θετική, επειδή αυτά που περιμένουμε είναι όλα καλές ειδήσεις. Τα επιτόκια θα πέσουν, η ελληνική αγορά θα αναβαθμιστεί στις ευρωπαϊκές, θα γίνουμε ισότιμο μέλος της ΟΝΕ, άρα λογικά δεν θα μπορούσε να υπήρχε ποτέ καλύτερο περιβάλλον. Με αυτή την έννοια, μετά τη διόρθωση και μετά τη νέα ισορροπία που αναζητεί το χρηματιστήριο, εγώ θεωρώ απόλυτα βέβαιο ότι η πορεία θα είναι ανωδική, θετική και ίσως θα είναι λίγο πιο λογική. Καλά θα ήταν να ήταν λίγο πιο λογική από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Για να μπορούμε να κάνουμε πράξεις χωρίς να συνοστιζόμαστε ούτε στην άνοδο, αλλά ούτε και στην πτώση. Από την άλλη μεριά, θα πρέπει να πούμε ότι λίγο πολύ ήταν φυσικά αυτά που έγιναν. Γίνανε όλα πάρα πολύ γρήγορα. Δεν υπήρχε ακόμα η ωριμότητα στη νέα θέση του χρηματιστηρίου, άρα λογικό είναι να γίνουν και ορισμένα παρατράγουδα. Νομίζω ότι τώρα παίρνουν τα πράγματα στη θέση. Μάλιστα. Διαβάζω σήμερα στις οικονομικές εφημερίδες, παίρνω και τον τίτλο εδώ της καθημερινής, ενός άρθρου,
για την εταιρεία σας που λέει με πολυεθνική φυσιογνωμία πλέον ο Όμιλος Μαΐλ. Εγώ γνωρίζω ότι είστε πολυεθνική εταιρεία. Ναι, είμαστε. Αλλά θα θέλαμε να δώσετε το στίγμα της εταιρείας σας και για το ευρύ επενδυτικό κοινό. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς στην αρχή της δεκαετίας του 90 είμαστε, θα έλεγα, μια μικρή μεσαία βιομηχανική επιχείρηση στην Ελλάδα. Είμαστε όμως εξαγωγικοί και γνωρίζαμε πάρα πολύ καλά την ευρωπαϊκή αγορά. Είδαμε ότι αυτή η ευρωπαϊκή αγορά αλλάζει. Είδαμε ότι μικρές εταιρείες, μεσαίες εταιρείες αρχίζουν να έχουν δυσκολίες, να εξαφανίζονται και είδαμε τις μεγάλες εταιρείες να γίνονται ακόμα πιο δυνατές. Θεωρήσαμε ότι υπάρχει μεγάλος χώρος για μια ευρωπαϊκή δυνατή εταιρεία στο χώρο της συσκευασίας της δευτερογενούς που είμαστε εμείς. Από την άλλη μεριά, αντιληφθήκαμε ότι στην Ελλάδα είχαμε στη διάθεσή μας εξαιρετικά εργαλεία για να πραγματοποιήσουμε μια θεαματική ανάπτυξη. Έχουμε εξαιρετικούς και μοναδικούς επενδυτικούς νόμους και με αυτή την έννοια τελευταία χρόνια τοποθετήσαμε μεγάλες σύγχρονες παραγωγές στην Ελλάδα, στα Ινόφτα και στην Αλεξανδρούπολη. Μάλιστα. Και αυτή τη στιγμή είμαστε ένας από τους μεγάλους Ευρωπαίους παραγωγούς, θα έλεγα ένας από τους μεγαλύτερους. Κύριε Μαΐλη, ναι. Να μείνουμε εδώ. Ναι. Τα πιο ωραία θα τα πούμε αμέσως μετά, αφού κάνουμε ένα απαραίτητο διάλειμμα για διαφημίσεις. Ωραία.